Επιστρέψτε μου να απαντήσω εγώ, σαν εργαστηριακός. Καταρχάς, όπως είπε και ο δημοσιογράφος, ένα μικρό ποσοστό ατόμων που έχουν χαμηλό οικοφορτίο και οι οποίοι προφανώς είναι εξαιρετικά λιγότερο μεταδοτικοί, μπορεί να μην ανιχνευθούν. Αυτό λοιπόν έχει σαν συνέπεια να μην έχει μεγάλο επίπτωση το να χάσουμε μερικούς οι οποίοι έχουν χαμηλό φορτίο και δεν θα μεταδώσουν. Όσον αφορά λοιπόν αυτό, δεν θεωρούμε ότι χάνουμε και ότι τα rapid test έχουν κάποιο μειονέκτημα. Το testing.gov.gr έχει σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των ασυμπτωματικών φορέων COVID. Αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσουμε σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι ότι η ασυμπτωματική, ακόμα και με θετικό PCR, ναι, δεν είναι μεταδοτική στην κοινότητα. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι να το πω έτσι, υπερόπλο, θα το έλεγα έτσι, στη φαρέτρα μας, το οποίο ήρθε βέβαια πιο πρόσφατα και μας βοηθάει το να βελτιώσουμε την επιδημιολογική κατάσταση. Δεν είναι επανάκια. Το τεστ δεν θα δώσει τη λύση, δεν την έδωσε πουθενά στον κόσμο.